Πριν από λίγο ακούσαμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου να μιλά για την φετινή χρονιά όπως αυτή θα ξεκινήσει. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους φοιτητές, Κώστα, καθώς υπάρχουν, να το πω αντιδράσεις, να το πω παρενέσεις για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, για τη διασφάλιση της υγείας των φοιτητών, για την αποτροπή εξάπλωση του κορονοϊού μέσα στις φοιτητικές αίθουσες, έτσι. Ναι, και είχαμε και κινητοποίησεις. Ακριβώς. Είχαμε και κινητοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι ανησυχούν για το πώς θα λειτουργήσουν τα τμήματα, το πανεπιστήμιο γενικότερα, και νομίζω ότι καλύτερα να δώσουμε το βήμα σε αυτούς να μας. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μενίχτας, είναι το όνομα σας, να το τονίζω σωστά, Μενίχτας. Και είστε εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, είμαι εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου των Μηχανολόγων Μηχανικών. Κάνατε λοιπόν μία παρέμβαση και τις προηγούμενες ημέρες δημοσιοποιήσατε τις ενστάσεις σας και τους προβληματισμούς σας και μάλιστα είχατε κινητοποιήσει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι δύο τα θέματα που εστιάζουμε εμείς, τα βασικά ζητήματα τέλος πάντων που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν φοιτητές του τμήματος. Ένα σίγουρα είναι η εξεταστική. Γιατί εμείς θέλαμε προφανώς να ανοίξουν τα τμήματα για να μπορούμε και εμείς να εξεταστούμε κανονικά στα μαθήματα τέλος πάντων που έχει δηλώσει ο κάθε φοιτητής. Αλλά προφανώς αυτό δεν έγινε. Και άμα γνωρίζετε, τέλος πάντων η εξεταστική αυτή τη στιγμή τρέχει εξ αποστάσεως. Ναι. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι όμως? Το γεγονός, ας πούμε, ότι υπάρχουν φοιτητές, και το είχαμε διαπιστώσει αυτό και στην προηγούμενη εξεταστική, οι οποίοι δεν είχαν τον απαραίτητο προφανώς εξοπλισμό για να μπορούν να δίνουν τα μαθήματά τους από το σπίτι τους και να εξετάζονται έτσι. Και σε αυτά τα παιδιά, στην προηγούμενη εξεταστική, δίνονταν η δυνατότητα, ας πούμε, να έρθουν στην Κοζάνη και να δώσουν μέσω των εργαστηρίων ναι. ή άλλων, τέλος πάντων, που τους παρήχε το πανεπιστήμιο. Η αλλαγή με φέτος είναι ότι φέτος αυτό δεν υπάρχει σαν δυνατότητα. Γίνονται εξ αποστάσεως αποκλειστικά οι εξετάσεις. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Δηλαδή, ένας φοιτητής ο οποίος δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό στο σπίτι του για να μπορεί να εξεταστεί στα μαθήματά του, ουσιαστικά αποκόπτεται έτσι από τη διαδικασία της εξεταστικής. Mm-hmm. Εσείς σαν σύλλογος έχετε κάνει έρευνα το πώς, ποια είναι η εικόνα, πώς είναι αυτοί οι συμφοιτητές σας που πραγματικά έχουν πρόβλημα? Κοιτάξτε, ακριβώς εικόνα δεν έχουμε για το πώς ακριβώς είναι αυτοί που δεν έχουν, τέλος πάντων, χρησιμοποιούσαν τα τσέτους του Πανεπιστημίου. Είναι και ευαίσθητα δεδομένα αυτά, εντάξει, ναι. Αλλά είναι σίγουρα αρκετή μερίδα φοιτητών. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία ένσταση. Η άλλη? Η άλλη ένσταση προφανώς είναι το πώς θα ξεκινήσει το εξάμεινο. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε, όπως σας είπα και πριν, να ανοίξουν οι σχολές με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Για να προστατευτεί και η δικιά μας ζωή, αλλά και η ζωή έτσι, των εκπαιδευτικών που μας κάνουν μάθημα. Και αυτό το ζητάμε επί της ουσίας, γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί η μετάδοση της γνώσης να αντικατασταθεί, ας πούμε, από μια ηλεκτρονική συσκευή. Και αυτό το παραδέχονται όχι μόνο εμείς, δεν το λέμε μόνο εμείς από τη δικιά μας την εμπειρία, αλλά το παραδέχονται και οι ίδιοι καθηγητές, άμα τους ρωτήσετε. Mm-hmm. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή μας ανέφερε και πριν που κάναμε την κινητοποίηση ότι βρίσκονται συνεχώς συνδιασκέψεις, τηλεδιασκέψεις και τα λοιπά με το Υπουργείο Υγείας, με το Υπουργείο Παιδείας, συγγνώμη. Το Σάββατο βγήκε και το ΦΕΚ από την κυβέρνηση. Αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε κάποια απάντηση για το πώς πραγματικά θα ανοίξουν οι σχολές μας και αν εξάμεινο. Και επί της ουσίας να μην προσεθεί και άλλο εξάμεινο που έχει γίνει τηλεκπαίδευση στο τμήμα μας. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις καθηγητών, να βρεθούν χώροι, παραπάνω δηλαδή, ώστε να μπορούν να σπάσουν τα τμήματα και να γίνονται κανονικά μαθήματα και προφανώς να προσληφθεί και μόνιμο υγειονομικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, οι καθαρίστες του τμήματος είναι 13 και έχουν στην ευθύνη τους όλο το κάμπους του Πανεπιστημίου. Όλους τους χώρους, ναι. Ναι, όλους τους χώρους. Αντίστοιχα, ας πούμε, υπάρχουν μαθήματα τα οποία γίνονται συνδιαλέξεις
και μέσα στην αίθουσα είμαστε, δηλαδή παρακολουθούμε μαζί, το δικό μας το τμήμα μαζί με άλλα τμήματα, παρακολουθούμε ένα μάθημα, ας πούμε, 150-160 παιδιά. Προφανώς κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τον κορονοϊό, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Τι σας απαντάει η διοίκηση του Πανεπιστημίου, εκτός από το ότι βρίσκεται σε ανοιχτή συζήτηση με το Υπουργείο? Η διοίκηση του Πανεπιστημίου αυτή τη στιγμή μας απαντάει ότι προσπαθούν και αυτοί, τέλος πάντων, με τη δική τους, με το δικό τους τον τρόπο, να κάνουν όλες απαραίτητες ενέργειες, ας πούμε, ώστε να ανοίξει το τμήμα. Εμείς όμως θέλουμε να καλέσουμε και την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Δηλαδή, είμαστε λίγο όλοι φοιτητές πάνω κάτω στον αέρα αυτή τη στιγμή. Γιατί σκεφτείτε τον πρωτοετή, ας πούμε, που θα μπει και θα μπει στη σχολή του. Σκεφτείτε το έναν φοιτητή μεγαλύτερου έτους, που ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει, να ξενικιάσει ή να μείνει στην Κοζάνη. Είναι λίγο η κατάσταση εκρηκτική, έτσι όπως τη λέμε εμείς. Και καλώς ή κακώς η κυβέρνηση είχε 6 μήνες, ας πούμε, να προετοιμαστεί για αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι, πώς το λένε, ότι γινόταν συζήτηση και λόγος για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και ουσιαστικά αυτό που απαντάει το Ίδρυμα είναι ότι περιμένουμε να δούμε πρώτα από την κυβέρνηση. Και σας λέω ότι το ΦΕΚ που βγήκε το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά δεν έλυνε κανένα από αυτά τα ζητήματα. Αντιθέτως, μπορώ να σας πω ότι έριχνε το μπαλάκι πίσω στα πανεπιστήμια, ας πούμε. Άλιστα. Καταλήνα. Στην αυτοτελή λειτουργία των ιδρυμάτων. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Δίνονται κατευθυντήρες γραμμές και από εκεί πέρα ή την ευθύνη θα πάρουν τα πανεπιστήμια. Καταλήνα. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο και αποφασίζει κάθε πανεπιστήμιο πώς θα λειτουργήσει και τι ακριβώς θα κάνει. Εάν υπάρξει εναλλακτική ανάμεσα στην τηλεεκπαίδευση και στη φυσική παρουσία, δεν θα ήταν καλύτερα να αποφασίσει ο κάθε φοιτητής τι θέλει να κάνει, κύριε Μελίχτα? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω με σιγουριά. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί, ας πούμε, πώς το λένε, να αντικατασταθεί. Αυτό που σας είπα και πριν, να αντικατασταθεί η μετάδοση του τμήματος. Ναι. Λέμε για ένα διάστημα τώρα που βρισκόμαστε... Λέμε για ένα διάστημα τώρα που βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη, να υπάρξει αυτός ο τρόπος, προκειμένου όσοι δεν μπορούν να έρθουν στην περιοχή να μείνουν στα σπίτια τους. Το βάλατε κι εσείς το ζήτημα αυτό, γιατί πολλοί δεν ξέρουν να ξενικιάσουν, να μείνουν, τι ακριβώς θα γίνει. Δεν είναι ένα θέμα που θα το θέσετε στην διοίκηση, στην Βρετανία του Πανεπιστημίου? Κοιτάξτε να δείτε, αν γίνουν τέλος πάντων όλες οι απαραίτητες προσπάθειες και καταλήξει η διοίκηση του Πανεπιστημίου στο γεγονός ότι δεν μπορεί η σχολή να ανοίξει, νομίζω ότι σαν ελάχιστο μέτρο θα ήταν εφικτό, ας πούμε, να γίνει έτσι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η κατάσταση τωρινή δεν εμφανίστηκε τώρα. Είναι εδώ και πόσα χρόνια, ας πούμε, που παλεύουν οι φοιτητές για αύξηση καθηγητών στα τμήματά τους. Και συνολικά παλεύουμε για αύξηση της χρηματοδότησης στην παιδεία. Πόσο μάλλον φέτος, που εκτός από τα θέματα εκπαίδευσης, θέματα παιδείας, μπαίνουν και θέματα δημόσιας υγείας. Η κατάσταση περιπλέκεται και γίνεται πιο ασφικτική και πιο σοβαρή η απέτηση για ικανοποίηση ορισμένων από αυτές τις επιδιώξεις σας. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Βεβαίως, πέρα από τα εκπαιδευτικά που σωστά βάζει ο φοιτητής και τις αγωνίες που εκφράζει, εγώ θα πω και την άλλη, την πεζή, αλλά νομίζω ρεαλιστική προσέγγιση, ότι οι τοπικές κοινωνίες θέλουν τους φοιτητές στις πόλεις τους, γιατί κινείται και μια οικονομία. Για οικονομικούς λόγους. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει και έχει πολλαπλές και αλυσιδωτές αντιδράσεις.